Έχουμε πρόβλημα. Χάσαμε την ασυλία. Πώς ψηφίζουμε τώρα? Ψηφίζουμε από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα τι γίνεται. Από τις τελευταίες μέρες που άλλαξαν οι ομάδες. Γιατί έχουμε δει ότι ο κάθε ένας βρίσκει μια δικαιολογία και ψηφίζει όπως να είναι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να ψηφίζουμε, θα μας στεναχωρεί. Ακριβώς. Είναι, γιατί με τις εικόνες που βλέπω στα δικά μου μάτια, είναι στενάχωρο να ψηφίζω τον οποιοδήποτε από εδώ μέσα. Κι εγώ. Σήμερα πολύ. Πρέπει να ψηφιστούμε για τρίτη φορά. Και εγώ ήδη από τη δεύτερη ασυλία έχω λίγο τους ενδιασμούς μου για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Και θέλω με κάποιο τρόπο να το αιτιολογήσω αυτό που λέω. Την πρώτη ασυλία ψήφισαν όλοι εμένα, ακόμα και ο φίλος μου ο Γιώργος Σημακόπουλος, που δεν το περίμενα να το κάνει και δεν με στήριξε. Στη δεύτερη ασυλία ψηφίζουν όλοι το Σπύρο, κάτι αναμενόμενο, αλλά εγώ περίμενα να δω μια δεύτερη γυναίκα. Παρ' όλα αυτά δεν είδα γυναίκα να ψηφίζεται. Βγαίνοντας όλοι μπροστά στην πρώτη ασυλία και λέγανε ότι έπρεπε να ψηφιστεί γυναίκα γιατί είναι πέντε τα κορίτσια. Και βλέπω να ψηφίζω τον Νικόλα ο Αγόρου. Και τα κορίτσια τα υπόλοιπα να μένουν στο απειρόβλητο. Επίσης έχω δει ότι είχε κάνει ένα λόγο ο Σπύρος που πάμε στο Συμβούλιο, το ότι η μία δική του ψήφος θα κρίνει ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος, γιατί όλοι θα ψηφίζανε τον Σπύρο. Δεν βρήκαμε όμως μία ψήφο, βρήκαμε δύο. Και η δεύτερη ψήφος ήταν του Γιώργου Σημακόπουλου πάλι. Και νιώθω ότι ο Σημακόπουλος θέλει να έχει μια ασπίδα προστασίας από την πλευρά του Σπύρου για το μέλλον του στο παιχνίδι. Σε λίγο πάμε στο συμβούλιο. Η αλήθεια είναι πως τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχω ιδέα πώς θα κινηθούν. Υπάρχουν επιλογές, θεωρώ, αλλά είναι κοντά οι παίχτες και είναι λίγο δύσκολο το να διαλέξεις το ποιον.